Λίγα 24 ώρα μετά την διάλυση της κυβέρνησης από τον πρόεδρο της Τινησίας, Καΐς Σαϊέντ, και τον διορισμό νέας, καθώς και την επιβολή περιοριστικών μέτρων, ο πρεσβευτής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μίλησε στο Euronews. Ο Ναμπίλ Αμάρ κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα του. Όλα τα τελευταία χρόνια στην Τινησία έχουμε ζήσει ως Τινήσι στο ρυθμό των σκανδάλων που ήταν το ένα μεγαλύτερο από το άλλο. Χωρίς ποτέ να βλέπουμε λύση, χωρίς να βλέπουμε τιμωρίες, χωρίς να γίνεται κάποια πρόοδος. Ταυτόχρονα βλέπαμε να ξεσπάνε σκάνδαλα, κάθε φορά το ένα μεγαλύτερο από το άλλο. Και μετά πάλι τίποτα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο Τινήσιος αξιωματούχος μίλησε στην δημοσιογράφο του Euronews Annelise Borges. Τρία μέλη της κυβέρνησης συνελήφθησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τρεις αντίπαλοι του Προέδρου Σαϊέντ. Οι επικριτές μιλάνε για εκαθάριση αντιπάλων. Αν τα πράγματα πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης, δεν θα έχω καμιά ανάμειξη, δεν θα επιβάλλω εγώ κάποια ποινή, δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Αν όμως κάποιος δεν έχει κάτι να κρύψει, ποιος ο λόγος να μην έρθει ενώπιον της δικαιοσύνης για να υπερασπιστεί τον εαυτό του? Προσωπικά, αν ήμουν βουλευτής και υπήρχαν υπόνοιες για μένα, θα παρουσιαζόμουν ενώπιον των δικαστών για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από την ασυλία. Ο πρόεδρος της Τινησίας, μεταξύ άλλων, επέβαλε περιορισμούς στην ελευθερία του τύπου, απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 7 το απόγευμα και απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 3 ατόμων.